Ευσεβίας της τρόπης εγγυμναζόμενη. Σήμερα, 18 Αυγούστου, γιορτάζουν οι Άγιοι Φλόρος και Λαύρος. Ήταν δίδυμα αδέλφια και ήταν άρρηκτα ενωμένοι δια της θερμής πίστεως και αγάπης που είχαν προς τον Χριστό. Κατάγονταν από το Βυζάντιο και είχαν διδαχθεί το χριστιανισμό και την τέχνη του λιθοξόου από τους Αγίους Πρόκλο ή Πάτροκλο, σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο και Μάξιμο, οι οποίοι υπέστησαν και μαρτυρικό θάνατο για τον Χριστό. Μετά το θάνατο των διδασκάλων τους, ο Φλόρος και ο Λαύρος αναχώρησαν στην Ιλυρία και διάλεξαν σαν τόπο διαμονής τους την πόλη Ουλπιανά. Στην πόλη αυτή εργάζονταν την τέχνη τους, αλλά συγχρόνως μέσω αυτής προσπαθούσαν για την εξάπλωση του Ευαγγελίου. Εκεί υπήρχε και κάποιος ιερέας ειδωλών ονομαζόμενος Μερέντιος. Ο γιος αυτού, Αθανάσιος, από το ένα του μάτι έπαθε τύφλωση, που από την ιατρική επιστήμη δεν βρήκε θεραπεία. Τότε πλησίασε τους δύο τεχνίτες αδελφούς, οι οποίοι με την επίκληση του ονόματος του Χριστού θεράπευσαν το μάτι του γιού του ειδωλολάτρη ιερέα, με αποτέλεσμα να πιστέψουν και οι δύο στο Χριστό. Αυτό, μόλις το έμαθε ο έπαρχος Λύκων, συνέλαβε τους δύο αδελφούς και αφού τους βασάνισε φρικτά, τους έριξε μέσα σε ένα πηγάδι, όπου και παρέδωσαν το πνεύμα τους. Έτσι, οι δύο τεχνίτες αδελφοί μπήκαν στην αιώνια πόλη, εις τεχνίτης και δημιουργός ο Θεός, της οποίας δηλαδή τεχνίτης και κτίστης είναι αυτός ο Θεός. Τα λείψανα αυτών τα συνέληξαν πιστοί χριστιανοί και τα μετέφεραν στη βασιλεύουσα. Οι Άγιοι Φλόρος και Λαύρος θεωρούνται προστάτες για τους λιθοξόους και τα πηγάδια και οτιδήποτε σχετικό με αυτά, όπως δυστυχώς και άκακα ζώα που πολλές φορές πέφτουν ή οι άπιστοι και σκοτεινοί άνθρωποι πετούν μέσα σε αυτά, όπως έχει καταγραφεί σε κατά τα άλλα, δυστυχώς, πανέμορφα μέρη της χώρας μας. 18 Αυγούστου επίσης είναι και η μέρα ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Αρσενίου του Νέου εν Πάρο. Άγιον Αρσένιε των βίων ζήσας, συναγείς Άγιος νυν συναγάλη, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Οι Άγιοι του Θεού να σας φωτίζουν και να σας καθοδηγούν στην επίγεια ζωή σας. Οι θρησκευτικοί και πνευματικοί ταξιδιώτες μπορείτε να επισκεφτείτε στην Ελλάδα μας, ώστε να συμμετάσχετε στους σημερινούς εορτασμούς, το υπέροχο χωριό Άγιος Φλόρος στη Μεσσηνία. Ο Άγιος Φλόρος είναι ένα μικρό χωριό στο νομό Μεσσηνίας, 20 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από την Καλαμάτα, συγκεκριμένα επί της Εθνικής Οδού Καλαμάτας Τρυπόλεως. Κάθε χρόνο, 17 και 18 Αυγούστου, διοργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις, πανηγύρι με μουσική, χορευτικά συγκροτήματα για τον εορτασμό των πολιούχων του χωριού Αγίου Φλόρου και Λαύρου. Όσοι βρεθείτε εκεί, οπωσδήποτε να κάνετε βόλτες, πεζί ή με ποδήλατο κατά μήκος του ποταμού Πάμισου, όπου οι αρχαίοι κάτοικοι της περιοχής απέδιδαν ιαματικές ιδιότητες στα νερά του. Εντός του χωριού μπορεί ο επισκέπτης να ξεκινήσει από την πλατεία, να δει κάποιες από τις πηγές του ποταμού Πάμισου και να συνεχίσει τον περίπατο δίπλα από το ποτάμι και να φτάσει μέχρι τα λεγόμενα μάτια που βρίσκονταν οι περισσότερες και πλουσιότερες πηγές του ποταμού. Πολύ κοντά στα μάτια, το Σεπτέμβριο του 1933, ο Σουηδός Νάτον Βάλμιν και η ομάδα του έφεραν στο φως ερείπια αρχαίου ιερού του ασκληπιού δωρικού ρυθμού. Για τους ταξιδιώτες και λάτρεις των ελληνικών μας νήσων, μπορείτε να επισκεφτείτε τη Σκιάθο και από εκεί να περάσετε απέναντι στο ακατοίκητο νησάκι Τσουγκριάς, όπου είναι χτισμένη στη δυτική πλευρά του νησιού η μοναδική εκκλησία του, ο Άγιος Φλόρος. Και φυσικά μπορείτε να επισκεφτείτε τα υπέροχα νησιά μας που γιορτάζουν τα ονόματα αυτά λίγες μέρες μετά την πανελλαδική εορτή της Παναγίας μας, την Πάρο και την Άξο. Ευσεβίας της τρόπης εγγυμναζόμενη.
δοξάσαντες, όθεν γερερωμένοι μας, ως γενναίους αθλητάς, φλόρε και λαβρευόντες, από παντίας ανάγκης, ρίσαστε πάντας ημάς αγαπητοί.